Κύριε Βαλεοντή, τι λέτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε? Ναι, μπορούμε να αρχίσουμε. Βέβαια, ήταν λίγο σύντομο ο καφές. Μπορούμε να το πίνουμε και τώρα, σιγά σιγά. Ναι, ήταν λίγο σύντομο το διάλειμμα. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε στην 7η συνεδρία με θέμα ορολογία και μετάφραση. Θα μοιραστούμε το Προεδρείο με τον κύριο Μουτάφη. Έχουμε λοιπόν πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Γαβρά. Είναι υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, με κατεύθυνση τη γλωσσολογία και τη μετάφραση. Τα τελευταία 7 χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και τη μετάφραση από και προς τα ρωσικά. Κυρία Γαβρά, έχετε το λόγο. Ακούγομαι καλά? Ναι, ναι, πολύ καλά. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει και share screen. Ελπίζω να φαίνονται όλα. Το βλέπουμε, ναι, σε πλήρη οθόνη. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές του συνεδρίου που μου δίνεται ευκαιρία να παρουσιάσω την έρευνά μου με θέμα «Η θρησκευτική όρη της αμαρτίας και του βασάνου» στις ελληνικές μεταφράσεις στο έργο του Ντοστογεύσκη, «Το όνειρο ενός γελίου». Πριν σας παρουσιάσω τη μελέτη μου λίγο πιο αναλυτικά, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ίδιο το έργο, το οποίο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, μεταφράζεται είτε ως το όνειρο ενός γελίου, είτε το όνειρο ενός γελίου ανθρώπου. Βέβαια, να κάνω εδώ μια μικρή παρέμβαση. Στα ρωσικά, το γελίο σμισνόι σημαίνει αστείος, οπότε δεν είμαι κι εγώ σίγουρα 100% αν έχει γίνει μια σωστή επιλογή της λέξης. Ο κύριος πρωταγωνιστής του έργου μας είναι ο γελίος άνθρωπος, έτσι ο αστείος άνθρωπος, ο οποίος ο κόσμος γύρω του τον ονομάζει γελίο, τον ονομάζει αστείο, γιατί ο ίδιος του ισχυρίζεται ότι ξέρει την αλήθεια, ότι έχει δει το φως και προσπαθεί να το επικοινωνήσει αυτό στον κόσμο γύρω του. Πώς έγινε αυτό? Μία μέρα που καθόταν στο σπίτι του, αποφάσισε να αυτοκτονήσει, βάζοντας τον πιστόλι στο κρόταφο, και εκείνη την ώρα τον παίρνει ο ύπνος και τελείως μαγικά μεταφέρεται σε ένα άλλο μέρος, σε έναν άλλο κόσμο, σε μία γη, όπως ο ίδιος ονομάζει ο Ντοστογεύσκη μέσα, αμόλυντη, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι αγνοί. Βέβαια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός, ο γελίος άνθρωπος, κατάφερε να τους μολύνει και να τους διαφθείρει με ένα πολύ μικρό και αθώο ψέμα. Λοιπόν, στην παρουσίασή μας σήμερα θα δούμε την αμαρτία και το βάσανο στο δίηγμα του Ντοστογεύσκη, το όνειρο ενός γελίου. Θα συγκρίνουμε μεταφράσματα, ελληνικά μεταφράσματα, και στη συνέχεια θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ξεκινώντας λοιπόν από ότι η αμαρτία και το βάσανο είναι δύο πολύ κεντρικά θέματα όλων των έργων του Ντοστογεύσκη, αλλά στο συγκεκριμένο πρωτοστατούν. Έχουν άμεση σύνδεση τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη χριστιανική κοσμοθεωρία. Η ιστορία «Το όνειρο ενός γελίου» αναφέρεται στην ελεύθερη δυνατότητα διάπραξης του προπατορικού αμαρτήματος από κάθε άτομο, από κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη θεωρούσε ότι τα βάσανα δεν είναι απλά μία τιμωρία του ανθρώπου, αλλά είναι ένας τρόπος, μετά την αμαρτία, για να μπορέσει να οδηγηθεί στον εξαγνισμό της ψυχής και στην εξηλαίωση και φυσικά να μπει στον παράδεισο. Όλα αυτά τα θέματα προσπαθεί να τα περάσει μέσα από το έργο του. Και πάμε να δούμε τώρα την μεθοδολογία της έρευνας. Για την μελέτη μας επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν αποσπάσματα του πρωτότυπου ρωσικού κειμένου, όπου εντοπίστηκαν οι θρησκευτικοί όροι αμαρτία και βάσανο και έγινε μία σύγκριση με τις ελληνικές μεταφράσεις. Η ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά μεταφράσματα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι όχι μόνο ξεκάθαρα τα ουσιαστικά αμαρτία και βάσανο, αλλά και ρήματα που σχετίζονται με αυτά, ουσιαστικά που βγαίνουν παράγωγα, ας πούμε για παράδειγμα, η πτώση, εξομολογούμε, αμαρτωλός, οδυνηρός, και θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα. Πριν περάσουμε στη σύγκριση, θα ήθελα να αναφέρω τις 5 ελληνικές μεταφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Πρώτα απ' όλα έχουμε «Το όνειρο ενός γελίου» με μετάφραση του Γιώργου Σημειριώτη του 1926.
Στη συνέχεια το όνειρο ενός γελίου με μετάφραση του Σωτήρη Γουνελά του 1996. Το όνειρο ενός γελίου ανθρώπου της Σταυρούλα Αργυροπούλου το 2014. Το όνειρο ενός γελίου της Άννας Σεβαστή Τζίμα το 2016. Να πω ότι σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε διασκευή για παράσταση στο θέατρο. Και τέλος, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έχουμε είναι του 2016 της κυρίας Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, το όνειρο ενός γελίου ανθρώπου. Οι διαφορές που εντοπίστηκαν στις μεταφράσεις αφορούσαν τις παραλήψεις, μεταφραστικές εκδοχές με διαφορετικό συναισθηματικό βάρος και εκφραστική απόχρωση και τέλος μεταφράσματα με έντονο χριστιανικό υπόβαθρο. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την κάθε κατηγορία για να σας κατατοπίσω και καλύτερα όσον αφορά τις παραλήψεις. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Ντοστογεύσκη αναφέρεται στην «Μουτσίτσελνα Ελιουμπόφ», δηλαδή στην βασανιστική οδυνηρή αγάπη. Βλέπουμε ότι στο μετάφρασμα 1 και στο μετάφρασμα 5 γίνεται η μετάφραση, έτσι γίνεται βρίσκεται το ισοδύναμο, οδυνηρή αγάπη και βασανιστική αγάπη. Στο μετάφρασμα 4 δυστυχώς υπάρχει παράληψη όλου του αποσπάσματος και αυτό ίσως συμβαίνει επειδή, όπως ανέφερα και πριν, ήταν η μετάφραση της κυρίας Τζίμα που αποτελούσε διασκευή για το θέατρο, αλλά και πάλι παραλείπεται ο όρος που είναι αρκετά σημαντικός για το έργο. Και στο μετάφρασμα 2 επιλέγεται από τον μεταφραστή το ρήμα αγαπιέται, ενώ το βασανιστικός ή οδυνηρός ή τέλος πάντων κάτι που να μεταφέρει τον πόνο παραλείπεται εξίσου. Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τις μεταφραστικές εκδοχές με διαφορετικό συναισθηματικό βάρος και εκφραστική απόχρωση. Εδώ άλλη μια φορά κάνει την εμφάνισή του στο κείμενο του Ντοστογεύσκη η λέξη μουτσένιε. Μουτσένιε στα ελληνικά μεταφράζεται ως βάσανο, ίσως και ως οδύνη, καλύτερα ως οδύνη. Εδώ βλέπουμε ότι οι μεταφραστές κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε αρχικά είναι ότι το μουτσένι στο πρωτότυπο κείμενο εμφανίζεται τρεις φορές ή διαλέξει, το ίδιο δηλαδή ουσιαστικό. Ενώ από κάτω στις μεταφράσεις παρατηρούμε ότι οι μεταφραστές άλλοτε επιλέγουν είτε μέρος του λόγου, ας πούμε στο μετάφρασμα 1 έχουμε υποφέρουν και στη συνέχεια πόνουν, ενώ η δεύτερη λέξη παραλείπεται τελείως. Στη συνέχεια έχουμε στο μετάφρασμα 2 υποφέρουν και υποφέρω, πόνο και πόνο, καημός, στο μετάφρασμα 4 οδύνη, δύο φορές, και στο μετάφρασμα 5 πόνος και πόνο. Οπότε βλέπουμε ότι μεταφέρεται από τον κάθε μεταφραστή και με διαφορετικό μέρος του λόγου, η λέξη οδύνη του πρωτότυπου κειμένου, είτε με ρήμα, έτσι, είτε με κάποια άλλη λέξη που έχει διαφορετικό συναισθηματικό βάρος, διαφορετική εκφραστική απόχρωση. Και το τελευταίο παράδειγμα που θα αναφέρω είναι μεταφράσματα με έντονο χριστιανικό υπόβαθρο. Στο πρωτότυπο κείμενο, στο ρωσικό κείμενο Ντοστογεύσκη, χρησιμοποιεί το ρήμα πρισνάτσα. Πρισνάτσα στα ελληνικά μεταφράζεται ως παραδέχομαι. Ενώ βλέπουμε ότι στο μετάφρασμα 1 και στο μετάφρασμα 3 υπάρχει το ρήμα εξομολογώ, να εξομολογηθώ και ομολογώ, ομολογούσα, ομολογήσω, τα οποία κάπως παραπέμπουν στην εξομολόγηση των αμαρτιών, των παθών μου, στον ιερέα και ούτω καθεξής. Ενώ μόνο στο μετάφρασμα 5 βλέπουμε ότι η κυρία Ιωαννίδου έχει χρησιμοποιήσει το ρήμα παραδεχτό, που παραπέμπει επακριβώς ως ισοδύναμο του ρήματος πρισνάτσα στα ρωσικά. Ενώ στο μετάφρασμα 2 και 4 επίσης υπάρχει η παράληψη του αποσπάσματος. Μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα, ότι ο Ντοστογεύσκη βασίζεται σε χριστιανικές ιδέες και στο βιβλικό μετακείμενο, αλλά συνειδητά αποφεύγει τη χρήση χριστιανικής ορολογίας. Φυσικά και το κείμενο, ήθελα να πω ότι φυσικά και το κείμενο έχει ένα χριστιανικό υπόβαθρο και θέλει να το μεταφέρει όλο αυτό, απλά προσπαθεί τις ιδέες του να τις κάνει λίγο πιο πανανθρώπινες, να μιλήσει γενικά για τον άνθρωπο και όχι τόσο πολύ ειδικά με το πρόσωπο και την ταμπέλα του χριστιανισμού. Εξετάζει λοιπόν κοινωνικά προβλήματα που αλληλοσχετίζονται και αφορούν την κοινωνία. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πολλοί Έλληνες μεταφραστές επιλέγουν λεξιλόγιο
που αντιστοιχεί αποκλειστικά στο ορθόδοξο δόγμα, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν το συμβολικό σκοπό του έργου και να οδηγούν σε μια μονόπλευρη ερμηνεία του. Το πλήθος των βιβλικών και χριστιανικών στοιχείων οδηγεί σε μια εν μέρει απώλεια της παγκοσμιότητας του κειμένου και των ιδεών που θέλει να περάσει ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη. Φυσικά, οι παραλήψεις που υπάρχουν και όπως είδαμε είναι αρκετές, είναι κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει και εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολουθήσή σας. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, κυρία Γαβρά, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Για τη συνέχεια θα φύγουμε λίγο από το χώρο της λογοτεχνίας και θα πάμε στο χώρο της νομικής. Θα πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον Χρήστο τον Γιαννούτσο και τον Δημήτρη τον Μπουμπάρη. Ο Χρήστος Γιαννούτσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης του ίδιου τμήματος. Αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα, στο θεματικό πεδίο της νομικής μετάφρασης και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται στα αντικείμενα της διδακτικής της μετάφρασης, της μετάφρασης νομικών κειμένων και του μεταφρασιολογικού λειτουργισμού. Απ' την άλλη, ο κύριος Δημήτρης Μπουμπάρης είναι και αυτός απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο της Ανβέρσα στο Βέλγιο. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε την άσκησή του στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο και θα μας μιλήσουν για την ποσοτική ανάλυση διαφορών μεταξύ της ελληνικής και γερμανικής νομικής γλώσσας μέσα από την περίπτωση της μετάφρασης του αστικού κώδικα προς τα γερμανικά. Κύριε, ο λόγος δικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας και από εμάς. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΛΕΤΟ, τόσο για την αποδοχή της δημοσίευσής μας, όσο και για την άρτια διοργάνωση ως τώρα του συνεδρίου. Το θέμα μας, όπως είπε και ο κύριος Μουτάφης, στη σημερινή παρουσίαση είναι η ποσοτική ανάλυση των διαφορών μεταξύ ελληνικής και γερμανικής νομικής γλώσσας, με μελέτη περίπτωση στη μετάφραση του ελληνικού αστικού κώδικα προς τη γερμανική γλώσσα. Αφού σας παρουσιάσουμε τους στόχους μελέτης, θα συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά της γερμανικής και της ελληνικής νομικής γλώσσας με αναφορά στις λειτουργικές μεταφραστικές μονάδες στο γλωσσικό ζεύγος ελληνικά προς γερμανικά. Θα αντλήσουμε παραδείγματα από τη μετάφραση του ελληνικού αστικού κώδικα προς τη γερμανική γλώσσα, όπως πραγματοποιήθηκε από τον Δημήτριο Γόγο και δημοσιεύτηκε το μακρινό 1951. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε και ύστερα θα προβούμε στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασής μας, την ποσοτική δηλαδή σύγκριση μεταξύ ανθρώπινης και αυτόματης μετάφρασης. Σύγκριση που θα πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε επίπεδο μορφολογίας, γραμματικής και σύνταξης, αλλά και ως προς τη σημασιολογική ομοιότητα. Και φυσικά θα κλείσουμε την παρουσίασή μας με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνά μας. Οι στόχοι μελέτης είναι να απαντήσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής νομικής γλώσσας μπορούν να μετρηθούν. Δεύτερον, ποιες είναι οι λειτουργικές μεταφραστικές μονάδες στην ελληνική και τη γερμανική νομική γλώσσα. Τρίτον, ποιες είναι οι γλωσσικές διαφορές μεταξύ ανθρώπινης και μηχανικής μετάφρασης στην περίπτωση της μετάφρασης του ελληνικού αστικού κώδικα προς τη γερμανική γλώσσα. Και τέταρτον, πλησιάζει σε επίπεδο νοήματος η μετάφραση με συστήματα νευρωνικής μετάφρασης όπως του DeepL και της Google ή με τη βοήθεια του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου του ChatGPT την ανθρώπινη μετάφραση του ελληνικού αστικού κώδικα αν δώσουμε συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες. Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα του ChatGPT στην περίπτωση της τεκμηριωτικής μετάφρασης όπως ορίζεται από το γερμανικό μεταφρασιολογικό λειτουργισμό, δηλαδή την καταλέξη μετάφραση, και θα μελετήσουμε και την περίπτωση της ομοιολειτουργικής μετάφρασης, μετάφραση δηλαδή όπου οι λειτουργίες του κειμένου αφετηρίας διατηρούνται και στο κείμενο υποδοχής. Ως προς τις ομοιότητες της ελληνικής και της γερμανικής νομικής γλώσσας, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα. Ότι πρώτον ανήκουν στην ίδια οικογένεια δικαίου τη ρωμανογερμανική, όπως αναφέρει και ο Κουτσιβίτης. Δεύτερον, και η ελληνική και η γερμανική νομική γλώσσα αντλούν εκφράσεις από τη γενική γλώσσα. Και τρίτον, το ουσιαστικό χρησιμοποιείται τόσο ως λεξιλογικό αλλά και ως συντακτικό φαινόμενο. Ως προς τις διαφορές μεταξύ γερμανικής και ελληνικής νομικής γλώσσας, χαρακτηριστική διαφορά σε επίπεδο ορολογίας είναι η χρήση σύνθετων λέξεων στη γερμανική νομική γλώσσα σε αντίθεση με την ελληνική. Ας πούμε ότι μια διαφορά που βλέπουμε είναι κατά τη σύγκριση του άρθρου 173 του ελληνικού αστικού κώδικα και του άρθρου 133 του γερμανικού.
όπου τι παρατηρούμε, ότι έχουμε κατά την ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως, έχουμε τη δήλωση βούλησης λοιπόν, η οποία εκφράζεται στη γερμανική γλώσσα με τη σύνθετη λέξη Willenserklärung. Για την περαιτέρω σύγκριση μεταξύ ελληνικής και γερμανικής νομικής γλώσσας, χρήσιμο εργαλείο αποτελούν οι λειτουργικές μεταφραστικές μονάδες που εισήγαγε στο γερμανόφωνο μεταφρασιολογικό λειτουργισμό η Christian Nord. Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές μεταφραστικές μονάδες αναλύουν το κείμενο σε υπερθέμα, υποθέματα, θέτουν με απλή υπογράμμιση γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως ρηματικές δομές και νομικούς όρους, με πλάγια γραφή τις ιδιαίτερες απόψεις του πομπού και τέλος αναλύουν και τον προσανατολισμό στο δέκτη. Συγκρίνοντας τη μετάφραση του άρθρου 173 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα προς τη γερμανική γλώσσα από τον Δημήτριο Γόγο, όπως αναφέραμε, του 1951, και το άρθρο 133 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, συμπεραίνουμε ότι τα χαρακτηριστικά της γερμανικής νομικής γλώσσας περιλαμβάνουν την προτίμηση των ονοματικών δομών, όπως Auslegung και Wille, και υπάρχει και αναλογικός σχηματισμός λέξεων, όπως σύνθετο ουσιαστικά, όπως το Willenserklärung που είδαμε και προηγουμένως. Και τρίτον, υπάρχουν και σαφείς ενδείκτες θεματικής οργάνωσης λόγω της πολύπλοκης συντακτικής δομής των γερμανικών προτάσεων, όπως το συντακτικό φαινόμενο ONE και TZU, με κατάληξη και το απαρέμφατο στο τέλος. Και τώρα ο Δημήτρης θα μας παρουσιάσει τη μεθοδολογία της έρευνας. Για να πραγματοποιήσουμε την ποσοτική μας ανάλυση, χρησιμοποιήσαμε τις τεχνικές του πεδίου της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, Natural Language Processing, και μεθόδους εξόρυξης κειμενικής πληροφορίας, το Text Mining. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσαμε άρθρα ή μέρη άρθρων από τους δύο αστικούς κώδικες και τα χωρίσαμε και ανά γλώσσα και ανά έκδοση. Ωστόσο, δεν τα πήραμε αυτούσια. Χωρίσαμε τα κείμενα αυτά ανά περίοδο, τα άρθρα αυτά ανά περίοδο, και τα μετατρέψαμε σε πεζά όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφία. Έτσι, η θέση της λέξης δεν επηρεάζει την ορθογραφία της, ούτε το αντίστροφο. Τέλος, αφαιρέσαμε τις παραπομπές σε άλλα άρθρα, εσωτερικές παραπομπές σε άλλα άρθρα του εκάστοτε αστικού κώδικα. Στα δεξιά βλέπετε δύο διαγράμματα. Είναι ο αριθμός των λέξεων ανά γλώσσα. Η πράσινη γραμμή υποδεικνύει τον μέσο όρο. Όπως είναι φανερό, δεν παρατηρούμε ουσιαστική σημαντική διαφορά στο σύνολο των κειμένων μας ως προς τον αριθμό των λέξεων. Τώρα, για την πραγματική ανάλυση, χρησιμοποίησαμε, όπως και στο προηγούμενο συνέδριο της ΕΛΕΤΟ, το SPACY, το οποίο είναι μια βιβλιοθήκη της γλώσσας Python για γλωσσική ανάλυση. Στο SPACY δίνουμε ένα κείμενο στην αρχή, αριστερά όπως βλέπετε, και αυτό με τη σειρά του μετά πραγματοποιεί μια σειρά από αναλύσεις, τα πολύχρωμα σχήματα στο κέντρο, τα οποία το ονομάζει pipelines, δίνοντας έτσι στο τέλος ένα άλλο αντικείμενο της κλάσης DOC που φέρει όλες αυτές τις πληροφορίες της ανάλυσης που έγιναν. Αρχικά ανοιχνεύει τις ελάχιστες γλωσσικές μονάδες και το μέρος του λόγου της καθημείας, στη συνέχεια πραγματοποιεί μορφολογική και συντακτική ανάλυση και μερικές άλλες αναλύσεις οι οποίες δεν μας αφορούν στη συγκεκριμένη μελέτη. Εμείς λοιπόν πατήσαμε πάνω στη λειτουργικότητα αυτή του SPACY, ταυτόχρονα όμως τη βελτιώσαμε. Συγκεκριμένα, επειδή χρησιμοποιούσαμε κείμενα και ελληνικά και γερμανικά μαζί, θέλαμε να δώσουμε έναν τρόπο στο SPACY να ενεργοποιεί αυτόματα το γλωσσικό του μοντέλο από πίσω, το ελληνικό ή το γερμανικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτού προβεί στην ανάλυση κάθε περίοδου. Έτσι λοιπόν, προσθέσαμε ένα νέο pipeline πριν από όλα τα υπόλοιπα, το οποίο το ονομάσαμε localizer για να είμαστε και on-brand με το SPACY, το οποίο ανοιχνεύει αυτόματα τη γλώσσα του κειμένου και ενεργοποιεί το σωστό μοντέλο στο SPACY για να προβεί μετά αυτό στις διάφορες αναλύσεις του. Τη συνέχεια λοιπόν, αφού παίρνουμε αυτό το αντικείμενο στο τέλος του DOC με όλες τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά του, το προσθέτουμε και εξαγάγουμε άλλα χαρακτηριστικά. Σε αυτά μπορούμε να βάλουμε τον αριθμό των λέξεων της κάθε περίοδου, τον αριθμό των λιμάτων, δηλαδή των μοναδικών λέξεων, τη συχνότητα των λέξεων, τη συχνότητα των λιμάτων, τη διαφορά μεταξύ τους για να μετρήσουμε τη γλωσσική ποικιλία, τη συχνότητα των μερών του λόγου, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που εξήχθησαν από το SPACY και τέλος τις συντακτικές εξαρτήσεις των όρων της κάθε πρότασης. Τέλος, για να μετρήσουμε τη σημασιολογική ομοιότητα των κειμένων αυτών, εξαγάγαμε τα διανύσματα των λέξεων, word embeddings στα αγγλικά, που είναι ένα σύνολο δεκαδικών αριθμών στο κλειστό διάστημα από μείον 1 έως 1, το οποίο δίνει τη σημασία της κάθε λέξης σε ένα συγκεκριμένο αριθμό διαστάσεων.
Εμείς, χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο μοντέλο για εξαγωγή Word Embeddings της OpenAI, εξαγάγαμε 400 τέτοιες διαστάσεις ή μέτρο των διανυσμάτων. Και επίσης, για να κάνουμε την ανάλυση ανεξάρτητη από τον αριθμό των λέξεων και λίγο πιο ελαστική, πήραμε τον μέσο όρο κάθε διάστασης από όλες τις προτάσεις και βγάλαμε sentence embeddings, δηλαδή ένα σύνολο δεκαδικών αριθμών για κάθε πρόταση μετά, όχι μόνο για κάθε λέξη. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα τα δούμε στην συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την ανάλυση των μεταφράσεων προς τα γερμανικά, χρησιμοποίησαμε τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα των DeepL και Google Translate NMT από τη μια πλευρά και του GPT-4 στο περιβάλλον του ChatGPT από την άλλη. Ο λόγος που τα βλέπετε αντικριστά είναι επειδή τα δύο αριστερά δεν μπορούν να δεχθούν οδηγίες κατά την απάντηση που βγάζουν, κατά το output που δίνουν. Ενώ αντίθετα το ChatGPT υποστηρίζει και οδηγίες. Και χρησιμοποίησαμε ακριβώς αυτή τη λειτουργικότητα για να δούμε αν δίνοντας συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες, τι διαφορά μπορεί αυτό να έχει στην πραγματικότητα. Στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, παρόλο που έγινε προγραμματιστικά όλο αυτό, σας δείχνουμε ένα screenshot με την ομοιολειτουργική και την τεκμηριωτική μετάφραση, πώς δηλαδή στο αριστερό κομμάτι εξηγήσαμε στο μοντέλο τι σημαίνει ομοιολειτουργική μετάφραση, τι σημαίνει τεκμηριωτική, και δεξιά του δώσαμε την ίδια πρόταση για να απαντήσει και να παράξει τη μετάφραση. Αφήσαμε τις παραμέτρους που βλέπετε κάτω-κάτω στο πλαίσιο, στις προεπιλεγμένες τιμές τους, καθώς θεωρείται ότι είναι οι πιο ρεαλιστικές. Και τώρα ο Χρήστος θα μιλήσει για τη σύγκριση των μεταφράσεων αυτών με αυτή του Go. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Συγκρίνοντας την ανθρώπινη μετάφραση, λοιπόν, από τον Δημήτρη Go με τις αυτόματες μεταφράσεις, παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις διαφέρουν και ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεταφράσεων. Βέβαια, στην παρούσα εργασία προβαίνουμε στην ποσοτική ανάλυση και όχι στην ποιοτική ανάλυση των μεταφράσεων. Δηλαδή, θα αναλύσουμε σε αυτή την εργασία, αναλύσαμε σε αυτή την εργασία τις μεταφράσεις ως προς τη συχνότητα της χρήσης των μερών του λόγου. Οπότε, καταρχάς βλέπουμε πως γενικώς υπάρχει μια συμφωνία προς το μέγεθος των προτάσεων στις μεταφράσεις, με τον μέσο όρο να μην διαφέρει σημαντικά. Η μόνη παρατήρηση είναι ότι το σύστημα αυτόματης μετάφρασης της Google τείνει να παράγει μικρότερες προτάσεις, όπως βλέπετε και στη σχετική διαφάνεια. Επίσης, συγκρίνοντας τα κείμενα του δείγματός μας με βάση τη γλώσσα, παρατηρούμε πως η χρήση μερών του λόγου σε ποσοτικό επίπεδο δεν διαφέρει στα βασικά σημεία όπως το άρθρο, τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήματα. Όμως εμφανίζει σημαντική διαφορά στη χρήση των βοηθητικών ρημάτων, των συνδέσμων και των μορίων, καθώς στα γερμανικά η χρήση τους παρατηρείται πολλαπλάσιες φορές από ό,τι στα ελληνικά. Και χαρακτηριστική περίπτωση είναι και τα απαρέμφατα, τα οποία εμφανίζονται από 2,5 έως και 6 φορές περισσότερο. Και στη συνέχεια βλέπουμε τη σύγκριση της συχνότητας των μερών του λόγου ανάμεσα στη μετάφραση του γόγου και στις αυτόματες μεταφράσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα βοηθητικά ρήματα, καθώς η χρήση τους στη γερμανική γλώσσα διαφέρει από την ελληνική, διότι στη γερμανική γλώσσα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δομών που μπορούν να αποτυπωθούν στα ελληνικά με απλούς ρηματικούς τύπους, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 173 είχαμε το «αναζητείτε» σε παθητική φωνή, στα γερμανικά είναι «Wetterforst» με τη βοήθεια του βοηθητικού ρήματος Verden. Επιπλέον, ως προς τη μορφή των ρηματικών τύπων, παρατηρούμε πως στην ανθρώπινη μετάφραση η χρήση του απαρεμφάτου είναι πολύ πιο συχνή στα γερμανικά, δεδομένου πως στα ελληνικά ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται πολύ πιο περιορισμένα. Από την άλλη, λεπτά ακόμα, κύριε Γιαννούτσο. Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε εντός χρόνου. Από την άλλη, μετοχές χρησιμοποιούνται συχνότερα στη γερμανική νομική γλώσσα, χάνει τις ουσιαστικοποιήσεις. Επομένως, τα αποτελέσματά μας στην περίπτωση της αυτόματης μετάφρασης. Όταν δοθούν οδηγίες για ομοιολειτουργική μετάφραση, για τη διατήρηση δηλαδή των λειτουργιών του κειμένου αφετηρίας στο κείμενο υποδοχής, το ChatGPT φαίνεται να αποφεύγει τη χρήση απαρεμφάτων, όπως ακριβώς και τον DeepL. Ενώ στην περίπτωση της τεκμηριωτικής μετάφρασης, κατά λέξη μετάφρασης δηλαδή, παρατηρούμε τη χρήση απαρεμφάτων, μια στρατηγική που ακολουθεί και το σύστημα νευρονικής μετάφρασης της Google. Και τώρα ο Δημήτρης θα κλείσει την παρουσίασή μας με τη σημασιολογική ομοιότητα των κειμένων και τα συμπεράσματα της έρευνάς μας. Περνώντας λοιπόν τέλος στη σημασιολογική ομοιότητα, θα πρέπει να τονίσουμε, όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, ότι δεν κάνουμε ποιοτική ανάλυση αυτών των δεδομένων, δηλαδή κοιτάμε αν έχει γίνει σωστή μετάφραση, δεν τις αξιολογούμε.
κάνουμε απλώς ανάλυση ως προς τη σημασιολογική ομοιότητα. Αν θυμάστε από πριν, αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των word embeddings και των sentence embeddings, καθώς και την ομοιότητα του συνημιτόνου, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για σχετικές, σε σχετικές εργασίες, καθώς δεν επηρεάζεται από τις λέξεις καθ' αυτές ούτε το μέγεθος των κειμένων. Τα αποτελέσματα έχουν ενδιαφέρον, καθώς παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των sentence embeddings, αυτά δεν φέρουν υψηλότερα αποτελέσματα παρά την αρχική μας υπόθεση ότι είναι πιο ελαστικά και ότι θα συγχωρούσαν εντός εισαγωγικών τις διαφορετικές μεταφραστικές επιλογές του κάθε μεταφραστή. Όταν όμως συντρίνουμε κείμενα της ίδιας γλώσσας, π.χ. τις 5 γερμανικές μεταφράσεις στο κάτω γράφημα, τα κείμενα μοιάζουν πολύ περισσότερο μεταξύ τους από ότι όταν συγκρίνουμε διαφορετικές γλώσσες στο επάνω γράφημα, δηλαδή και ελληνικά και γερμανικά. Οι αριθμοί που δεν εμφανίζονται στα γραφήματα σημαίνει ότι έχουν ομοιότητα κάτω ή ίση του μικρότερη ίση του 50%. Στο πάνω γράφημα, η γερμανική μετάφραση του γόγου είναι 94% όμοια με τον πρωτότυπο αστικό κώδικα του 1940 που αποτελεί τη μετάφραση. Στο κάτω, η ομοιότητα κυμαίνεται μεταξύ 80 με 90%. Κατά κύριο λόγο, με μόνη εξαίρεση τις δύο που έχει κάνει το GPT-4 μεταξύ τους, τις οποίες όμως δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε, διότι έχουν γίνει από τον ίδιο μεταφραστή, κατά μία έννοια. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν? Δύο πράγματα. Πρώτον, οι γλωσσικές διαφορές στα νομικά κείμενα του ζεύγους ελληνικά-γερμανικά είναι ανιχνεύσιμες και μετρήσιμες. Ενώ δεύτερον, υπάρχει σαφής διάκριση στην ανθρώπινη και την αυτόματη μετάφραση τέτοιων κειμένων σε επίπεδο γραμματικό, συντακτικό και μορφολογικό, οπωσδήποτε. Φυσικά, ο δρόμος είναι μακρύς για να πούμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι καθολικά και για πάρα πολλά γλωσσικά ζεύγη και είδη κειμένων, όμως αυτή η μελέτη νομίζουμε ότι είναι μια καλή αρχή. Παραθέτουμε λοιπόν τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε για τις διαφάνειές μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και τους δύο ομιλητές. Περνάμε στην και τελευταία ομιλία αυτής της συνεδρίας, στον κύριο Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι γλωσσολόγος, μεταφρασιολόγος και μεταλεξικογράφος το Πανεπιστήμιο Χαϊδελμπέργης και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που υπηρέτησε έπειτα ως εντεταλμένος διδάσκων. Με έμφαση στο ζεύγος της νέας ελληνικής και της γερμανικής, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αντιπαραβολική γλωσσολογία, μεταφρασιολογία, λεξικολογία, ορολογία και λεξικογραφία. Σήμερα θα μας μιλήσει για το ζεύγος που μας ενδιαφέρει γερμανικά-ελληνικά, ιστορική διαδρομή, ενοιολογικό περιεχόμενο και ζητήματα απόδοσης θεμελιωδών μεταφρασιολογικών όρων. Κύριε Ανδρουλιδάκη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, και από μένα καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους σας που συνδεθήκατε εδώ σήμερα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Επιστημονική Επιτροπή, την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο της Συνεδρίας. Θα ήθελα τώρα να μοιραστώ μαζί σας το αρχείο της παρουσίασης. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου δύο προκατακτικές διευκρινήσεις. Για συντομία, πρώτον θα χρησιμοποιώ το αρσενικό γραμματικό γένος και για τα δύο φύλλα. Και δεύτερον, όποτε θα κάνω λόγο για ελληνική, θα εννοώ αποκλειστικά τη νέα ελληνική. Στην ανακοίνωση αυτή θα ιχνηλατήσουμε την ιστορική διαδρομή και θα αναλύσουμε το ενοιολογικό περιεχόμενο θεμελιωδών γερμανόγλωσσων μεταφρασιολογικών όρων υπό το πρίσμα της απόδοσής τους στα ελληνικά. Θα αφήσουμε κατά μέρος τη χρήση συναφών πωλήσιμων όρων σε επιστημονικά πεδία ξένα προς τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία. Στη βιολογία, για παράδειγμα, μετάφραση ονομάζεται η σύνθεση πρωτεϊνών στα κύτταρα ζωντανών οργανισμών. Καθώς έπεται της μεταγραφής, η βιολογικά νοούμενη μετάφραση αποτελεί το δεύτερο στάδιο
της έκφρασης των γονιδίων ή γονιδιακής έκφρασης. Στο σημείο αυτό αξίζει, πιστεύω, να προσέξουμε τις ομοιότητες της βιολογικής ορολογίας με τη γλωσσολογική και τη μεταφρασιολογική. Πέρα από την ειδική γλωσσική χρήση, το ρήμα «μεταφράζω» στην παθητική φωνή, δηλαδή «μεταφράζω με», απαντά στη γενική γλώσσα με τη σημασία «ισοδυναμώ», «σημαίνω», «συνεπάγομαι». Παρόμοια συνεκδοχική ή μεταφορική επέκταση εμφανίζει στα γερμανικά το «übersetzen» με την έννοια «eine Sache in eine andere umwandeln». Εδώ θα εστιάσουμε στην καθαυτό μετάφραση, δηλαδή στην ανθρώπινη διαγλωσσική μετάφραση, αποκλείοντας αφενός την αυτόματη ή μηχανική μετάφραση και αφετέρου όλες τις εκφάνσεις της ενδογλωσσικής μετάφρασης ή αναδιατύπωσης, καθώς και της διασημειωτικής μετάφρασης ή μεταλλαγής, σύμφωνα με τη διάκριση του Ρόμαν Γιάκοψον 1959. Στη μετάφραση «übersetzen» με τη συγκεκριμένη έννοια αντιπαρατίθεται η διερμηνία «dolmetschen». Η πρώτη εντοπίζεται πρωτοτυπικά στη γραπτή γλώσσα, ενώ η δεύτερη στην προφορική ομιλία, έστω και αν σε γενική γλωσσική χρήση το μεταφράζω «übersetzen» μπορεί να καλύπτει τόσο το γραπτό όσο και το προφορικό λόγο, όπως βλέπουμε στο ερμήνευμα του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας 2016 και αντίστοιχα για το «übersetzen» του Duden Universalwörterbuch 2019. Επισημαίνω πάντως ότι τα ερμηνεύματα και στα δύο λεξικά καλύπτουν μεν τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, αλλά τα παραδείγματα χρήσης αφορούν μόνο γραπτά κείμενα. Σε ιστορική προοπτική, ο Friedrich Schleiermacher στη μνημειώδη διάλεξή του «Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens» 1813-1838 ανασημασιοδότησε από φιλοσοφική σκοπιά το δίπολο μετάφραση «Übersetzen» και διερμηνία «Dolmetschen», καταλήγοντας ότι οι μεταφραστές ασχολούνται διαγλωσσικά με τις επιστήμες και τις τέχνες, ενώ οι διερμηνείς με τις πρακτικές υποθέσεις του επαγγελματικού βίου. Αργότερα, κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η γλωσσολογικά προσανατολισμένη μεταφρασιολογία έσπευσε να άρει την αντίθεση μεταξύ μετάφρασης στο γραπτό λόγο και διερμηνίας στον προφορικό, για να χαράξει τα όρια με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πράγματι, ο περίφημος αναλυτικός ορισμός του Otto Kade 1968 εμβάθυνε και μετατόπισε την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ μετάφρασης και διερμηνίας από το δίπολο γραπτός προφορικός λόγος στην παγιότητα και ελεγξιμότητα πρωτοτύπου και μεταφράσματος. Με την έννοια αυτή, παραδείγματος χάρη η μεταγλώτηση κινηματογραφικών ταινιών, έστω και αν πραγματώνεται σε προφορικό λόγο, εμπίπτει μάλλον στη σφαίρα της μετάφρασης παρά της διερμηνίας. Κατά τη δεκαετία του 1960, η γερμανόφωνη μεταφρασιολογία, συγκεκριμένα η λεγόμενη σχολή της Λειψίας, προχώρησε σε ένα επιστημολογικά και ορολογικά αποφασιστικό βήμα με μακρόπνοες επιπτώσεις. Και πάλι ο Κάντε εισήγαγε τον λατινογενή υπερώνυμο όρο «translation» για να στεγάσει τις έννοιες «μετάφραση» ή «και διερμηνία» σε υπερκείμενο επίπεδο λογικής αφαίρεσης, ενώ παράλληλα έπλασε τους συγγενείς όρους «translat», «translator», «translatorisch». Αυτούσιο το ορολογικό σχήμα το υιοθέτησαν και το ανέπτυξαν έπειτα η Καταρίνα Ράις και ο Hans Vermeer στη μελέτη «Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie» 1991. Συνάμα απέρριψαν τους παλαιότερους όρους «Sprachmittler» από το «Sprache» γλώσσα και «Mittler» μεσολαβητής, καθώς και «Sprachmittlung». Επικαλέστηκαν ένα διπλό σκεπτικό
αφενός τυπικό, δηλαδή τη δυσχέρεια σχηματισμού παραγόγων και συνθέτων, και αφετέρου ουσιαστικό, πρώτον επειδή η μετάφραση δεν περιορίζεται στη σφαίρα της γλώσσας, αλλά εκτείνεται στη σφαίρα του πολιτισμού, και δεύτερον επειδή ο μεταφραστής δεν είναι απλώς μεσολαβητής, αλλά παίζει δημιουργικό ρόλο. Η απόδοση του όρου «translation» στα ελληνικά ανέκυψε ως αδύρυτη εκκρεμιμότητα ακριβώς προκειμένου για τη μετάφραση γερμανόγλωσσων μεταφρασιολογικών συγγραμμάτων. Παραδείγματος χάρη, τη Σάμαν, «Βασικές αρχές της μεταφρασιολογίας», 2014, ή τον Ράις Φεαμέα, «Θεμελίωση μιας γενικής θεωρίας της μετάφρασης», 2021. Ας σταθμίσουμε τώρα τις εναλλακτικές δυνατότητες απόδοσης με βάση αυτούς τους δύο μεταφρασμένους τίτλους. Αν αποσπάσουμε το πρώτο συνθετικό από το «Translations Theory», προβάλλει ισοδυναμία «Translation», μετάφραση, με κεφαλαίο αρχικό. Ειδικά στο Ράις Φεαμέα επεξηγείται και αιτιολογείται αναλυτικά αυτή η ορολογική και γραφολογική ή γραφητική επιλογή, ενώ απορρίπτεται ως ανοικονόμητη η περιφραστική απόδοση, μετάφραση ή και διερμηνία, έστω και αν αυτή η εναλλακτική απόδοση εφαρμόζεται με επιτυχία στο Άμαν 2014. Σύμφωνα λοιπόν με την νεότερη λύση, θα διαθέταμε στα ελληνικά το υπερώνυμο «μετάφραση», με κεφαλαίο αρχικό, στο οποίο υπάγονται τα υπόνυμα «μετάφραση», με πεζό αρχικό, και «διερμηνία». Όσον αφορά το πρώτο, θα μπορούσαμε να αντιτείνουμε ότι η διαφοροποιητική λειτουργία του κεφαλαίου αρχικού καλύπτει μεν το γραφολογικό επίπεδο, όχι όμως το φωνολογικό, ενώ η ειδική γλωσσική χρήση πραγματώνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο γραπτό λόγο. Επιπλέον, οφείλουμε να αναλογιστούμε ότι το υπερώνυμο «translat», σε συνάρτηση με το «translation», καθιερώθηκε στα γερμανικά κατ' εξοχήν επειδή δηλώνει σαφώς το προϊόν της μετάφρασης ή της διερμηνίας, ενώ το παραδεδομένο «übersetzung» μοιάζει προβληματικά δύσιμο, αφού αναφέρεται τόσο στη διαδικασία όσο και στο προϊόν της μετάφρασης. Στα ελληνικά όμως δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, αφού υπάρχει το ρηματικό παράγωγο «μετάφρασμα», το οποίο διακρίνει σαφώς το προϊόν από τη μετάφραση με την έννοια της μεταφραστικής διαδικασίας. Επισκοπώντας την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, πρωτότυπη και μεταφρασμένη, διαπιστώνουμε ότι ο όρος «μετάφραση», είτε αυτοτελώς είτε ως λεξιλογικό συστατικό, επαμφωτερίζει μεταξύ της ευρύτερης έννοιας γένους «μετάφραση» ή και «διερμηνία» και της στενότερης έννοιας είδους «μετάφραση». Κατά αντανάκλαση από το ορολογικό σχήμα «translation», «übersetzen», «dolmetschen» στα γερμανικά, για τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, απαντούν οι όροι «translationswissenschaft», «translationstheorie», «translatologie», «translatorik», υπερώνυμα, «Übersetzungswissenschaft», «Übersetzungstheorie», «Dolmetschwissenschaft», «Dolmetschtheorie», υπώνυμα. Σε μεταφράσεις ειδικών συγγραμμάτων από τα ελληνικά στα γερμανικά, με βάση την ορολογία ως προς τα επιστημονικά αντικείμενα, όπως είδαμε προηγουμένως, για το ευρύτερο πεδίο είτε χρησιμοποιείται όρος «μεταφρασιολογία», είτε γίνεται περιφραστικός λόγος για μετάφραση ή και διερμηνία. Με εξίσου ευρεία έννοια βλέπουμε να χρησιμοποιείται ο όρος «μεταφρασιολογία» με πεζό ή κεφαλαίο αρχικό σε πρωτότυπα ελληνικά κείμενα. Γενικότερα, ο όρος αυτός άλλοτε αντιστοιχεί στην ευρεία και άλλοτε στη στενή έννοια του πρώτου συστατικού μετάφραση. Για το πρώτο υποπεδίο, στα ελληνικά καθιερώθηκε ο όρος «μεταφρασιολογία», προγενέστερος σήμερα σπανιότερος σχηματισμός «μεταφρασιολογία», ενώ απαντούν επίσης τα σύμπλοκα «θεωρία της μετάφρασης», «επιστήμη της μετάφρασης», «μεταφραστικές σπουδές», το τελευταίο αυτό πρόδειλο μεταφραστικό δάνειο από το αγγλόγλωσσο «Translation Studies». Για το δεύτερο υποπεδίο κυριαρχούν τα σύμπλοκα «θεωρία της διερμηνίας» και «επιστήμη της διερμηνίας»,
παράλληλα με τους όρους διερμηνιολογία και σπουδές διερμηνίας. Η ρίση των παρόδων, το σπανιότατο αλλόμορφο διερμηνολογία, προσκρούει στη θεμελιώδη αρχή της γλωσσικής ορθότητας στην ελληνική. Ας ανακεφαλαιώσουμε στρέφοντας το βλέμμα μας προς το μέλλον. Για την απόδοση του υπερονύμου translation από τα γερμανικά στα ελληνικά έχουν εφαρμοστεί δύο λύσεις. Πρώτον, μονολεκτικά, μετάφραση, υπερώνυμο, κατεξοχήν με κεφαλαίο αρχικό, σε αντιδιαστολή προς το μετάφραση, υπώνυμο, με πεζό αρχικό, και δεύτερον, περιφραστικά, μετάφραση ή και διερμηνία. Αμφότερες οι λύσεις, έστω και αν εφαρμόζονται στην πράξη, προφανώς δεν ανταποκρίνονται ιδανικά σε θεμελιώδεις ορολογικές αρχές. Απομένει να δούμε μελλοντικά αν και ποια από τις δύο θα επικρατήσει έναντι της άλλης, όχι μόνο σε μεταφράσεις από τα γερμανικά, αλλά και στην πρωτότυπη ελληνική βιβλιογραφία. Παράλληλα, από ενιολογική και σημασιολογική σκοπιά, ναι μεν διανοίγεται, αλλά δεν φαίνεται πολλά υποσχόμενος ένας εντελώς διαφορετικός δρόμος, δηλαδή το να αξιοποιήσουμε ως αφετηρία τον παλαιότερο γερμανόγλωσσο όρο Sprachmittlung, έστω και αν απαντά ολοένα συχνότερα στα ελληνικά ο νεόκοπος ισοδύναμος όρος γλωσσική μεσολάβηση ή διαμεσολάβηση. Πέρα από την μεταφρασιολογική και την αντιπαραβολική ορολογική έρευνα γύρω από το ζεύγος της ελληνικής και της γερμανικής, αν προκύψει εντονότερη ανάγκη για πρωτογενή δήλωση ή δευτερογενή απόδοση της ευρείας έννοιας των γερμανόγλωσσων συγγενών όρων γύρω από το translation, θα μπορούσαμε επίσης να αναζητήσουμε και να συζητήσουμε νέες λύσεις στους κόλπους της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασιολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας και του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, έχουμε τη χαρά να συνεδριάζουμε υπό τη φιλόξενη στέγη της Ελέτων. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ανδρουλιδάκη, για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση και παρουσίαση. Θα περάσουμε στο κομμάτι των ερωτήσεων και απαντήσεων. Τένια μου, δεν βλέπω κάτι στο chat μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους αξιότιμους συμμετέχοντες και συμμετάσχουσες θα ήθελε να ρωτήσει κάτι σε αυτό το σημείο. Μέχρι να δούμε ερωτήσεις από το κοινό, θα ήθελα εγώ για την πρώτη ανακοίνωση της κυρίας Γαβρά να πω ότι η λογοτεχνική μετάφραση έχει το ιδιαίτερο ότι φιλτράρεται και μέσα από την ιδεολογία του μεταφραστή και επειδή απευθύνεται σε συγχρονικό κοινό και από την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής στην οποία γράφει τη μετάφραση, οπότε θα έχει ενδιαφέρον τους όρους που μας παρουσίασε να τους δει και μέσα από αυτό το πρίσμα της κυρίαρχης ιδεολογίας, έστω την εποχή της μετάφρασης. Και για τη δεύτερη, επειδή και εγώ τελευταία έχω καταπιαστεί με το ChatGPT και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο στην γλωσσική έρευνα, θα ήθελα να ακούσω, αν γίνεται με σύντομο τρόπο από τους αντίστοιχους ομιλητές, πώς έκαναν το localizing, πώς εκπαίδευσαν το ChatGPT στην αναγνώριση του πλαισίου του γλωσσικού. Εγώ βρίσκω δυσκολία, όχι μόνο στο να ξεχωρίσει ποιες είναι οι ελληνικές λέξεις, αλλά να ξεχωρίσει και τα Greeklish. Θα ήθελα λίγο τη σκέψη σας αυτό, αν υπάρχει χρόνος. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια βασική διαφορά στη χρήση του ChatGPT. Είναι αλλιώς να γράψουμε, να του δώσουμε μια πληροφορία η οποία δεν έχει άμεσα να κάνει
είναι πιο πολύ σαν background, σαν να λέμε. Είναι αλήθεια ότι δώσουμε μέσα στο μήνυμα που του γράφουμε, στην ερώτησή μας, και είναι άλλο πράγμα να το δώσουμε σε αυτό που η OpenAI λέει system instructions, το οποίο μέσα από τη διαπαφή του chat.openai.com δεν είναι δυνατή, παρά μόνο πολύ πρόσφατα που μπορούμε να βάλουμε στο περιβάλλον. Υπάρχει μια εντολή που λέγεται custom instructions, αυτή όμως έχει να κάνει με όλα τα chat που ανοίγουμε με την εφαρμογή. Προγραμματιστικά, όπως το κάναμε εμείς δηλαδή, όταν στέλνουμε το ερώτημα στον σερβερ της OpenAI, μπορούμε πέρα από το prompt, δηλαδή το μήνυμα που του στέλνουμε εμείς και του λέμε μετάφρασε αυτό από τα ελληνικά στα γερμανικά, ας πούμε, χρησιμοποιώντας την ομιλητουργική μετάφραση, μπορούμε να του δώσουμε παράλληλα έξτρα οδηγίες σαν background, τι είναι η ομιλητουργική μετάφραση. Σας το δείξαμε σχηματικά γιατί δεν είχε νόημα, θεωρούμε, να το δείξουμε σε κώδικα αυτό. Το κάνατε μέσω Python αυτό ή ναι, δίνετε ναι, μέσω ναι, Python. Ναι. Okay, εντάξει, κατάλαβα. Υπάρχει τρόπος να το κάνει κανείς σε περιβάλλον διαπαφής, όχι προγραμματιστικά, όχι όμως μέσα στο chat.openai.com, στο platform.openai.com, στο μενού Playground. Εκεί σας δίνει αριστερά ένα πλαίσιο system, που εκεί μπορείτε να βάλετε ό,τι οδηγία θέλετε, background knowledge, ας πούμε, τις οποίες το μοντέλο δεν θα χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει, να φτιάξει την απάντησή του. Δεν θα απαντήσει άμεσα χρησιμοποιώντας αυτό, δεν πρόκειται να το αντικρούσει, να το επιβεβαιώσει. Αυτό θα το λάβει σαν αλήθεια, κατά μία έννοια, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Τώρα και τα Greek list, θα σας πω ψέματα, δεν έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω σε τέτοιο, να έχω μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, δεν νομίζω ότι να έχει τύχει. Απλώς να επισημάνω κι εγώ, επειδή είπε ο Δημήτρης, ότι το μήνυμα ουσιαστικά αναφορά την αλήθεια. Δηλαδή, η οδηγία για την ομοιολειτουργική και την τεκμηριωτική την πήραμε αυτούσια από το βιβλίο της Nord. Δηλαδή δεν δημιουργήσαμε εμείς κάποιο μήνυμα, πήραμε την πρωτότυπη πηγή και τη δώσαμε ως οδηγία στο AI. Κατάλαβα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Με διευκολύνατε. Ωραία. Για να δούμε αν υπάρχει καμία επιπλέον ερώτηση. Δεν βλέπω σηκωμένα χεράκια. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς είναι απολύτως κατανοητά και δεκτά. ή το ακριβώς αντίθετο. Ας ελπίσουμε όχι. Ωραία. Σε αυτό το σημείο δεν ξέρω. Λέω, εμείς έχει σηκώσει χέρι. 5 λεπτά. Να προσθέσω... Συγγνώμη. Να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ τους ομιλητές για την ομιλήτρια αυτής της συνεδρίας. Για το ChatGPT, αυτό το χρησιμοποιήσετε, όχι το ελεύθερο ChatGPT που είναι δωρεάν, έτσι με premium, πώς το χρησιμοποιήσετε? Όταν κάναμε τη μελέτη, το GPT-4 ήταν επιπληρωμή, ναι, και ήταν σε πολύ πειραματικό στάδιο η πρόσβαση στο προγραμματιστικό του περιβάλλον, το API, ήταν σε beta. Τώρα ισχύει ακριβώς το ίδιο, είναι πάλι επιπληρωμή. Το API όμως, επειδή εμείς το κάναμε προγραμματιστικά, ξαναλέω, δεν χρησιμοποιήσαμε το site, χρεώνεται με βάση την ερωταπάντηση, δηλαδή πόσα tokens, πόσες λεξικές μονάδες του στέλνεις και πόσες σου στέλνει πίσω. Οπότε είναι καθαρά με βάση τη χρήση που του κάνουμε. Δεν υπόκειται στο πλάνο που έχει, ας πούμε, 20 ευρώ το μήνα. Δεν έχει συνδρομή δηλαδή. Απλώς... Δεν έχει συνδρομή, είναι καθαρά όσο χρησιμοποιήσει κανείς, δηλαδή με βάση το πόσες λέξεις, τώρα τυπικά λέξεις, του στέλνεις και πόσες λέξεις σου στέλνει πίσω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Κύριος Τσιάμας έχει μία προφανώς ερώτηση. Όχι, δεν έχω ερώτηση. Απλώς να υπενθυμίσω σιγά σιγά όλους να βγάλουν και τα δελτία αξιολόγησης του πρέπει να δώσω, να δώσουμε στο chat το σύνδεσμο. Έτσι, ωραία. Να υπάρχει στο email. Να δηλησμονηθούμε από τις ωραίες ανακοινώσεις που είδαμε και ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πραγματικά. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τελειώσαμε και 4 λεπτά νωρίτερα από το πρόγραμμα. Έτσι, θα πήγαμε αρκετά καλά σε αυτή τη συνεδρία, ελπίζουμε. Και να κρατήσουμε για τους χρόνους. Για την ανακοίνωση του Ανδρουλεδάκη, επειδή δεν έκανα κάποιο σχόλιο, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν εξαιρετικά κατανοητή. Δεν μου δημιουργήθηκε κάποιο... Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Ναι. Απλώς η εξοικονόμηση χρόνου δεν έβλεψε καθόλου την ποιότητα των παρουσιάσεων. Ακριβώς. Αυτό τονίζεται. Θέλαμε να δώσουμε το πρόσθετο χρόνο στο διάλειμμα, γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ μικρό, είπαμε. Και αυτό. Ωραία, οπότε Δημήτρη μπορούμε να κλείσουμε. Σε αυτό το σημείο, ναι, να δώσουμε και τα 3 έξτρα λεπτά που απομένουν να κάνουμε ένα μεγαλύτερο ίσως διάλειμμα. Πρώτου συνεχίσει η 8η συνεδρία δραστηριότητα φορέων και οργάνων ορολογίας με τους εκλεκτούς συναδέλφους τον Ροδόλφο τον Μασιλιά και την Κατερίνα Φρατζή. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συμμετέχοντες συμμετάσχους και στους ομιλητές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχουμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Γεια. Ευχαριστούμε το προβλήμα και τους ομιλητές. Έβαλα το link στο... Δεν δουλεύει ευχαριστούμε το... πολύ, Ματίνα. Ναι, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Μου έγραψε ο κύριος Μπουμπάρης ότι δεν δουλεύει το link. Ναι, μου βγάζει ένα invalid dynamic link όταν το ανοίγω. Δεν ξέρω αν έχει τύχει. Και εμένα το ίδιο, Μαδίνα, και εμένα. Εμένα όχι, απ' την άλλη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εμένα βγάζει... Φέρετε ποιον τη γνώμη θέλουν να ακούσουν. Λέτε. Εμένα βγάζει external site και λέει continue και μετά πάει invalid dynamic link. Είναι το link από το email. Δοκιμάστε λίγο αυτό αν θέλετε. Ναι, το... Για δοκιμάστε. Αυτό, πριν αποχωρήσουμε, ίσως να το ελέγξουμε ότι μπορούμε να... Ίσως είναι καλύτερα να μην το ανοίγουμε μέσα από το WebEx. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε copy-paste και στο browser. Ακριβώς. Ναι. Με copy-paste στο browser δουλεύει, όπως είπε ο Ροδόλφος. Ναι. Καλό είναι να το αναρτήσουμε εκ νέου με το τέλος της επόμενης συνεδρίας. Ναι. Για να νεώσουμε έτσι τις μνήμες. Ναι.